Το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας εγκαινίασε ο Μητροπολίτης Σιμεών. Το αποθετήριο της Αγάπης, ένα logistics center, την οργάνωση του οποίου θα ζήλευε και μεγάλη εταιρεία. Ο αγιασμός έγινε παρουσία επισήμων από τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Αντώνιο. Σώσον Κύριε τον λαό σου. Γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή με τους συνεργάτες μου έθεσα τις γραμμές και τα πλαίσια οργάνωσης του κοινωνικού, φιλανθρωπικού και προνοιακού έργου της Μητροπόλεως μας. Και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα το εύρος των ωφελουμένων προσώπων ήδη αυτή τη στιγμή έχουν ανέλθει με τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει σε όλο τον νομό σε περισσότερους από 15.000 εμπερίστατους αδελφούς μας. Αν προσθέσουμε τις κοινωνικές δομές, τα τρία γεροκομεία μας, αν προσθέσουμε τις εκπαιδευτικές δομές, αν προσθέσουμε και τα άλλα προγράμματα τα οποία έχουμε αναπτύξει, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των ωφελουμένων προσώπων είναι πολύ περισσότερος. Και επειδή έρχονται μέρες δύσκολες μετά την πανδημία, σας έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι προετοιμαζόμαστε για την μετά-κοροναϊκή εποχή. Και η σημερινή μας αυτή στιγμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και εγκαινιάζουμε το αποθετήριο της Αγάπης, το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Μητροπόλεως μας, αυτό το επιτελικό κέντρο από το οποίο διοχετεύεται η βοήθεια και εκτελούνται όλα τα προγράμματα σε όλο τον νομό και σε όλες τις ανάγκες, είναι μια βασική προετοιμασία μας για τις μέρες που θα έρθουν μετά την πανδημία και στις οποίες δεν θέλουμε να είμαστε ουραγοί και να τρέχουμε ανοργάνωτοι, αλλά να είμαστε πρωταγωνιστές. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα μεγάλο κίνημα εθελοντικό με νέους ανθρώπους και μάλιστα σήμερα είναι η μέρα ενάρξεως του Εράνου της Αγάπης από τις 17 έως τις 31 Μαΐου, όπου συνεργεία με νέους ανθρώπους, με τα υγειονομικά μέτρα, έχοντας κάνει self-test προηγουμένως, θα επισκεφθούν καταστήματα, σπίτια και κάθε γωνιά με σεβασμό και αγάπη, προκειμένου να είναι πάντα γεμάτο το αποθετήριο της αγάπης. Τα έξοδα για την κατασκευή του κέντρου αποθήκευσης και διανομής κάλυψε εξ ολοκλήρου η κυρία Μανταφάρα. Την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί αυτήν και την οικογένειά της και κάθε στόμα το οποίο διαμέσου αυτού του έργου θα ταΐζεται και θα παίρνει δύναμη και παρηγοριά για τη ζωή θα είναι ένα κεράκι στον ουρανό για σας και την οικογένειά σας και μια γλυκιά προσευχή. Αισθάνομαι στην προσπάθεια αυτή να έχω προσφέρει με τη δύναμη του Θεού έστω ένα μικρό λιθαράκι για αυτό το μεγάλο έργο προσφοράς. Η ακούραστης ενέργειας της Ιεράς Μητροπόλεως μας τελειοποίησε αυτό το θεάριστο έργο προσφοράς και την ευγνωμονούμε. Ο σκοπός του είναι ότι θα παρέχει βοήθεια και ανακούφιση στους εμπειρίστατους συνανθρώπους μας και συμπολίτες μας όπου αντιμετωπίζουν στις μέρες μας πολλές δυσκολίες επιβίωσης. Πριν απ' όλα εγώ θα ευχόμαι να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν την ανάγκη κανενός. Θα ευχόμαι να όλοι οι άνθρωποι να μπορούσαν να ζουν αξιοπρεπώς από την εργασία τους. Το φιλανθρωπικό σας έργο μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν από δύο άλφα. Πρώτα αξιοπρέπεια. Γιατί μέσω του έργου σας διαφυλάτατε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που δοκιμάζατε και η κίνηση αυτή γινόταν επίσημη αξιοπρέπεια. Χωρίς να τους εκθέτετε, χωρίς εκτός από τη δοκιμασία που περνούν, να υποβάλλονται και σε άλλα. Δεύτερον, αξιοκρατία. Το είπατε κι εσείς, δεν χωρούν αδικίες και λάθη σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από την υποστήριξη, γιατί κάποια στιγμή στη ζωή τους τα πράγματα δεν τους πήγαν καλά. Έρχεται να προσθεθεί ένα τρίτο μεγάλο άλφα, η αποτελεσματικότητα. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κ. Σιμεών, κάνει πράξεις. Αυτό αποδεικνύει. Και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Είναι σημαντική η ενίσχυση που θα δοθεί μέσα από το Logistics Center της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας. Η διορατικότητα που χαρακτηρίζει τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος
έχει αντιληφθεί ότι αυτή η υγειονομική κρίση η οποία έχει πλήξει τη χώρα μας θα έχει αποτελέσματα δυστυχώς και στην οικονομία και σε άλλους τομείς και δρά έγκαιρα. Να σταθώ στη μεγάλη προσφορά της κυρίας Μανταφάρα, η οποία τυχαίνει να είναι και συντοπίτησά μου. Και ξέρω και προσωπικά όλο της το έργο και τα βοηθήματα τα οποία έχει όχι μόνο στη συγκεκριμένη Μητρόπολη, αλλά και εκτός Μητροπόλεως. Και νομίζω όμως η αγάπη που έχει δείξει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δείχνει καθημερινά, δεν χωράει πουθενά, είναι ανεξάντλητη. Και αυτή την αγάπη την απολαμβάνουμε όλοι, είναι προς όφελος και δικό μας και της κοινωνίας.